Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία του Υφυπουργού Εργασίας Νάσου Ηλιόπουλου. Τι είπε για την ανεργία στην περιοχή. Τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση τοπικής κοινωνίας θα επιδιώξουν οι συναρμόδιοι φορείς για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Αιανή. Την Δευτέρα θα γίνει σύσκεψη στο Βελβεντό, στον απόϊχο των δηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών για το ενδεχόμενο εξαρτητοποίησης. Καθημερινό φαινόμενο οι επιθέσεις λύκων σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Μαυροδένδρι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Ο Υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Κοζάνη στο πλαίσιο περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εργατικών συνδικάτων για μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου του. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι σε εξέλιξη ευρείας μορφής σχέδιο μείωσης της ανεργίας και δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με ιδιαίτερη στόχευση στη Δυτική Μακεδονία που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας πανελλαδικά. Μίλα σήμερα μαζί της. Εντάξει, γιατί πρέπει να... Επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος. Ο κύριος Ηλιόπουλος είχε νωρίς το πρωί συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη. Υπάρχει μια θετική στιγμή συνολικά για την ελληνική οικονομία. Το γεγονός ότι έχει αποκλιμακωθεί 7 μονάδες η ανεργία πανελλαδικά μέσα σε 3 χρόνια και αυτή η αποκλιμάκωση συνεχίζεται. Πρέπει όμως να σκύψουμε και στα ειδικά προβλήματα και η περιοχή είναι μια τέτοια περιοχή. Είμαστε σε μια περιοχή που το ζήτημα της ανεργίας ήταν βέβαια, είναι και θα είναι φλέγον το επόμενο διάστημα. Θέσαμε στον Υπουργό τις δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς. Έξω από το Δημαρχείο βρέθηκαν μέλη του ΠΑΜΕ που θέλησαν να μεταφέρουν στον Υφυπουργό την αγωνία του για την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Το πρώτο και το βασικότερο είναι ότι επισκέπτεται ένα νομό που μαστίζεται έντονα από το δουλεμπόριο. Έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που έχει να πληρωθεί εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά ακόμα και αυτά τα πενιχρά που δεν τα παίρνει είναι κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής τους. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Εργασίας είχε συνάντηση με αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιόπουλο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία, που είναι άλλωστε η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία πανελλαδικά. Είναι πολύ θετική, μάλλον συνολικά, η εξέλιξη αυτή τη στιγμή των οικονομικών μεγεθών και της ελληνικής οικονομίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ότι μέσα σε 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία 7%. Και αυτός ο ρυθμός συνεχίζεται, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία. Έχει κλειδώσει ένας ρυθμός μείωσης που προσεγγίζει και ξεπερνάει το 2% την ανεργία ετησίως. Είναι πολύ θετικό ότι η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που φτιάχνονται στον ιδιωτικό τομέα είναι θέσεις πλήρους και όχι μερικής απασχόλησης. Με βάση τα στοιχεία του Εργάνη, σε σύγκριση με το 2014, μιλάμε για περισσότερες από 300.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με την αναλογία πλήρης μερικής εργασίας να μένει στο 70-30. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ακόμα δεν υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει μπροστά και νομίζω ότι η συγκεκριμένη περιφέρεια φωτίζει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Δεύτερο στοιχείο για μας πάρα πολύ κρίσιμο, την ίδια στιγμή που αναφερόμαστε για το δικαίωμα στην εργασία, αναφερόμαστε και για εργασία με δικαιώματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη μέρα ως Υπουργείο Εργασίας δώσαμε μια πάρα πολύ σημαντική μάχη για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δώσαμε μια πολύ σημαντική μάχη για την αύξηση των κατώτατων μισθών και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, αλλά και μια σημαντική μάχη για να αναβαθμίσουμε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή, ο Υφυπουργός είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους του σούπερ μάρκετ Καρυπίδη που παραμένουν εγκλωβισμένοι και απλήρωτοι εδώ και μήνες, αλλά και με το Συνδικάτο Εργατική Αλληλεγγύη, οι οποίοι του μετέφεραν την κατάσταση με τους εργολαβικούς εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο με τους πρώην εργαζόμενους, βασικά εργαζόμενους, αλλά τυπικά της πρώην επιχείρησης Καρυπίδη, που ουσιαστικά έχει σταματήσει την οικονομική λειτουργία.
Από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας, από την πρώτη στιγμή είχαμε κάνει πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και μέσα και από το ελεγκτικό κομμάτι. Μέχρι τον, μέσα στον Φλεβάρι, το πολύ μέχρι τον Φλεβάρι, θα έχει ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας συνολικού κόστους 100 εκατομμυρίων για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς σχεδιάστηκε για να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων παραδειγμάτων. Υπήρξε και μια δεύτερη συνάντηση με εργαζόμενους από τη ΔΕΗ με βάση το εργατικό ατύχημα ενός εργολαβικού. Από τη μεριά μας ενημερώσαμε, αυτό το οποίο είπα στο σωματείο είναι ότι προφανώς το αίτημα είναι απολύτως κοινωνικά δίκαιο και από τη μεριά του Υπουργείου Εργασίας θα αναλάβουμε να κάνουμε τις επικοινωνίες που πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχει γίνει για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια, τονίζω το 18 χρόνια, πρόσληψη νέων επιθεωρητών στην υγεία και ασφάλεια. Μετά από τα όσα ενθαρρυντικά δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης από την Κοζάνη για το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης του Βελβεντού από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού, η τοπική κοινωνία της περιοχής θα συνεδριάσει τη Δευτέρα ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τις τελευταίες εξελίξεις. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενο της συζήτησης εκπροσώπων του Βελβεντού με τον Υπουργό. Το βράδυ της Δευτέρας θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η κοινωνία του Βελβεντού μετά από την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στην Κοζάνη και την αισιοδοξία που προέκυψε πως θα ικανοποιηθεί το αίτημα για την εξαρτητοποίηση του Δήμου. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη συνέλευση, ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτή είναι μια τακτική γενική συνέλευση της μη κυβερνητικής οργάνωσης που έχουμε στο Βελβεντό και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για την Ανεξαρτησία του Δήμου. Είναι λοιπόν μια τακτική γενική συνέλευση, επειδή ο νόμος επιβάλλει να γίνει, γίνεται κάθε Οκτώβριο και κάθε Άνοιξη. Έχουμε θέματα, έναν απολογισμό πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε έναν οικονομικό απολογισμό, έχουμε ένα προγραμματισμό για τους επόμενους μήνες, δράσεις. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα, κάποια ζητήματα που απασχολούν τους δημότες, αυτά συνήθως παρουσιάζονται, όπως επίσης και το τι γίνεται στο Δήμο, γιατί για αυτόν τον λόγο συστήθηκε κυρίως η ΜΚΟ. Και βέβαια πώς είναι η πορεία του αγώνα που κάνουμε για την ανεξαρτησία του Δήμου. Mm-hmm. Και βεβαίως να πούμε ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είστε και εσείς εν αναμονή εξελίξεων προφανώς. Βεβαίως. Μια και αναφέρετε τις εκλογές, να πω ότι σε αυτή τη συνέλευση θα εκλέξουμε και μια φορευτική επιτροπή για τις εκλογές, για την ανανέωση της θητείας του. Να εκλεγεί δηλαδή νέο διοικητικό συμβούλιο. Mm-hmm. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι που λέτε ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όντως είναι έτσι. Για μας βέβαια και την ΜΚΟ και τη Συντονιστική Επιτροπή, ξέρετε ότι πάρα πολλά χρόνια, από την περίοδο της Κυλλήνης το 2007, αλλά και μετά τον Καλλικράτη από την 1η-1η του 2011, κάνουμε έναν συνεχή αγώνα, θεωρώντας ότι μας κορόιδεψε τότε το σύστημα, μας έκανε Δήμο και μας κατήργησε σε 15 μέρες και ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί. Εκεί συντείνουν όλες οι προσπάθειές μας και εκεί οφείλονταν και οι επαφές τελευταίες που εσείς προβάλατε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα όσοι βρεθούν τη Δευτέρα θα μπορέσουν να ενημερωθούν και για το αποτέλεσμα των επαφών αυτών. Βεβαίως θα υπάρχει μια παρουσίαση αυτών όλων των δράσεων του αγώνα εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής. Οι συναρμόδιοι φορείς θα επιδιώξουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση της τοπικής κοινωνίας της ΕΑΝΗΣ για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα ευρείας σύσκεψης που έγινε πριν από λίγες ημέρες με πρωτοβουλία του Δήμου. Αφορμή στάθηκαν μαρτυρίες κατοίκων για προβλήματα στη λειτουργία της δομής που προσωρινά στεγάζεται σε ξενώνα της ΕΑΝΗΣ. Η συνένεση της τοπικής κοινωνίας της ΕΑΝΗΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δομής φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στην περιοχή. Αυτό προέκυψε στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κοζάνης με την παρουσία της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Επλέον το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από την ΕΑΝΗ. Στα πλαίσια λοιπόν της συζήτησης, η συζήτηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Ακούστηκαν όλες οι προτάσεις. Κατατέθηκαν οι προβληματισμοί και τα όποια προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργία της δομής ή φέρεται να υπάρχουν στη λειτουργία της δομής και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό προτείνουμε εμείς και αυτό θέλουμε να δούμε, να δούμε το ζήτημα με ψυχραιμία. Χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, με κατεβασμένους τους τόνους και όλοι ο καθένας από την αρμοδιότητά του, από τη θέση του, να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Εμείς ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία και αυτό αποφασίσαμε χθες, όλοι μαζί. Και έχω την εξουσιοδότηση να το πω, ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλία συνεννόησης μεταξύ των φορέων της ΕΑΝΗΣ με τους ανθρώπους της δομής, ώστε να δούμε και να συζητήσουμε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, τα όποια ζητήματα τίθενται και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Νομίζω ότι ο διάλογος, η συζήτηση είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Ετέθη από τον κύριο Κωνσταντόπουλο όμως, και νομίζω ότι έχει μια βάση σε αυτό, να ξεκινήσει στα πλαίσια αυτού του διαλόγου για να μην γίνει οποιαδήποτε κίνηση στην ΕΑΝΗ χωρίς να υπάρξει και η αναλόγη αναγκαία αποδοχή από την κοινωνία. Άρα, στα πλαίσια του διαλόγου συζητάμε και αυτό. Στην μπορούσα φάση, αν θα επιδιώξουμε να υπάρχει και οποιαδήποτε κοινωνική συνένεση, και αν δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προτάθηκε και αυτό ετέθηκε από τους φορείς. Αλλά νομίζω ότι όλοι στο τέλος θα κατανοήσουμε την αναγκαιότητα τα παιδιά να μορφωθούν. Πρέπει να γίνει αυτό. Και πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε το πλαίσιο, το περιβάλλον, τις διαδικασίες, ώστε αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να αποφύγουμε τις εντάσεις, είναι προς όφελος όλων. Πρέπει να διαχειριστούμε, επαναλαμβάνω, το ζήτημα με ψυχραιμία και σύνεση, έτσι ώστε να μην διαμορφωθεί μια κακή κατάσταση, να μην διαμορφωθεί μια κακή εικόνα και κυρίως να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο σχέσεων επικερδές καλό για όλους. Την παράταση λειτουργίας της δευτέρας τάξης με στόχο την άμεση διενέργεια εξετάσεων, έτσι ώστε μαθητές από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας να αυξήσουν τον αριθμό μαθητών, αποφάσισαν να ζητήσουν οι γονείς των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης. Η ευνηδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει τη δευτέρα τάξη γυμνασίου λόγω χαμηλού αριθμού μαθητών προκάλεσε ανησυχία και όπως όλα δείχνουν η απόφαση για να λειτουργήσει ή όχι, η τάξη είναι πολιτική. Κανονικά θα βρεθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις τάξεις τους για μάθημα οι μαθητές της Β' Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης, παρά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει την τάξη λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Την απόφαση αυτή έλαβε ο Υποίδρυσης Σύλλογος Γονέων του Σχολείου κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο σχολείο. Υποσχέθηκαν όλοι τόσο ότι θα είναι δίπλα μας, πλάι μας. Δεν βλέπω κανένα. Απαράδεκτο. Το θέμα είναι ότι είναι στο μέλλον από τον παιδό του, η κόρη μου πάει και πρώτη γυμνασίου. Αλλά δεν πάω να πω ότι έχω κάτι εδώ πέρα, δεν το ξέρω. Για να λειτουργήσει ένα τμήμα γενικής παιδείας ή κανονικά, πρέπει να έχει τόσα παιδιά ώστε όταν θα σπάσει σε κατευθύνσεις καλλιτεχνικές, δηλαδή το θέατρο, τα εικαστικά και το χώρο, να είναι ένας ικανός αριθμός παιδιών για να στηθεί ομάδα. Ποιος είναι αυτός ο ικανός αριθμός? Αυτός ο ικανός αριθμός, είπα ότι το ελάχιστο που μπορεί να είναι 7 παιδιά. Οι γονείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Δήμο Κοζάνης αναζητούν λύσεις. Και να έρθετε τη Δευτέρα εδώ, τι μπορώ να κάνω εγώ, μπορώ να είμαι εδώ. Μπορώ να κάνω ό,τι ζητήσει, μπορώ να κάνω ό,τι χρειαστεί. Δεν επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ζητηματίστηκε την αρμοδιότητα, δεν μπορώ να δώσω πολύ συγκεκριμένες εξαρτήσεις ως προς την διαδικασία την εσωτερική. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι θα πιέζουμε και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα να ανατρέψουμε την αρμοδιότητα. Ο Σύλλογος αποφάσισε την ερχόμενη Δευτέρα τα παιδιά να βρίσκονται κανονικά στο σχολείο παρά την απόφαση του Υπουργείου και ζητούν να δοθεί παράταση λειτουργίας της Β' τάξης ώστε να γίνουν κατατακτήριες εξετάσεις σε άλλα σχολεία και ίσως έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών της Β' τάξης για να συνεχίσει να λειτουργεί.
Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Εκτός από την Κοζάνη, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται καταγγελίες πολιτών για εμφανίσεις λύκων, ακόμα και στα όρια της πόλης, καθημερινές είναι τον τελευταίο μήνα οι επιδρομές λύκων και σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Μαυροδέντρι. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένες επιθέσεις γίνονται ακόμα και 50 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Καθημερινό φαινόμενο τον τελευταίο μήνα οι επιθέσεις λύκων σε κοπάδια στην κοινότητα Μαυροδενδρίου. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, μέχρι τώρα έχουν χαθεί περίπου 20 ζώα. Οι επιδρομές γίνονται μέρα και πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού. Πάντα είχαμε λύκους, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Ας πούμε, ρε παιδί μου, σχεδόν στο χωριό μέσα έχουμε χτυπήματα σε κτηνοτρόφους. Οι λύκοι πλέον έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ εδώ πέρα. Δεν φοβούνται αυτοκίνητα, δεν φοβούνται εμάς. Φωνάζουμε. Ο άνθρωπος προχθές τον κυνηγούσε γύρω-γύρω από το κοπάδι και δεν έφευγε ο λύκος, ας πούμε, να κάνει ζημιά. Έχει μια εβδομάδα ο άλλος άνθρωπος, τον είχε πνίξει τρία, ήταν πάνω στο ζώο, ας πούμε, στα δύο μέτρα το χτυπούσε, πετούσε το ξύλο και δεν έφευγε. Τα σκυλιά γύρω-γύρω δεν φοβούνται. Έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ και είναι πολύ επικίνδυνο. Εσείς πόσα ζώα έχετε χάσει το τελευταίο διάστημα? Εδώ πέρα με τους ανθρώπους που έχω εγώ στις αναστροφές στους κτηνοτρόφους είναι γύρω στα 20 ζώα τον τελευταίο μήνα. Τελευταίο μήνα μόνο. Τελευταίο μήνα. Σε πολλές επιδρομές ξεχωριστά. Ναι, ναι, ξεχωριστά. 2-3. Πάλι χθες βρήκα 2 μέσα στο δάσος μισοφαγωμένα. Παραπροχθές δίπλα από τα νεκροταφεία, ακριβώς στον κεντρικό το δρόμο, πάνω 3 φαγωμένα, 3 πνιγμένα. Τα νεκροταφεία που είναι στην είσοδο του χωριού. Άρα μιλάμε πόσα μέτρα από το πρώτο σπίτι. 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι η απόσταση, ας πούμε. Ένας δρόμος που περπατάνε, μωρά, παίζουν, ας πούμε, ακριβώς δίπλα έχει σπίτια, ρε παιδί μου. Απόγευμα, να διακρινίσω ότι έγινε απογευματινή ώρα, όχι βράδυ. Η τηλεόραση του Flash επικοινώνησε με τον Ακτούρο για το θέμα. Σύμφωνα με την οργάνωση, το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται σε αρκετές περιοχές. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα αυτοπροστασίας που μπορεί να ακολουθήσει ο κτηνοτρόφος για να προστατέψει τον ίδιο και το κοπάδι του. Οι κτηνοτρόφοι, θα λέω ότι είναι μια ειδική ομάδα όσον αφορά τους λύκους, καθώς εκεί πέρα πολύ συχνά μπορεί να έχουμε ο λύκος μάλλον να πλησιάζει για κυνηγώντας τροφή. Άρα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει σίγουρα να έχουν κάποιον σκύλο μαζί τους, κάποιον ελληνικό ποιμηνικό σκύλο κατά προτίμηση, όπου προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία απέναντι στους λύκους. Αρκετές όμως είναι οι αναφορές για εμφάνιση λύκων και κοντά στην πόλη της Κοζάνης. Σίγουρα ο καλύτερος τρόπος προστασίας, καθώς και το ίδιο το ζώο φοβάται αρχικά τον άνθρωπο, να πούμε, και συνήθως όταν επισκέπτεται τέτοιες περιοχές ή όταν πλησιάζει κατοικημένες περιοχές, είναι και αυτό φοβισμένο. Συνεπώς, ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι να μην πλησιάσει το ζώο, να απομακρυνθεί ησύχως, δηλαδή να μην δείξει κάποια απειλητική κίνηση εναντίον του ζώου. Ένα ακόμα ζήτημα αφορά τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν πως τα ποσοστά αποζημιώσεων δεν καλύπτουν το μέγεθος της απώλειας, ενώ δεν αποζημιώνεται μεμονωμένη θάνατη ζώων. Σκεφτείτε ότι είναι μια περίοδο που τα ζώα είναι έγκυος, έτοιμα να γεννήσουν. Η ζημιά είναι διπλή και τριπλή. Έτσι, αρχή της χρονιάς, μας φαίνεται περίεργο. Λέμε, εντάξει, 150 ζημιά ευρώ το ζώο. Δεν είναι 150 ευρώ ζημιά, γιατί χάνουμε τα μικρά, χάνουμε όλη την περίοδο του γαλακτοπαραγωγική που έρχεται μπροστά μας. Η ζημιά είναι στα 6-7 εκατοστάρικα ανά ζώο. Δεν είναι 100-150 ευρώ στο κάνει ένα πρόβατο. Ο ΕΛΓΑ τόσο αποζημιώνει όμως. Και μετά τα 7 ζώα. Και μετά τα 7 ζώα. Δηλαδή 5 ζώα δεν είναι ζημιά. 5 ζώα είναι υπόθεση για μας, έτσι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να... δεν ξέρω ποιος οργανισμός, ποιος θα πρέπει να επευθυνθούμε όλοι μαζί για το κτηνοτρόφιο, ο Αρκτούρος, δεν ξέρω ποιος. Το θέμα είναι, παιδιά, τα λυκάκια. Αυτά με αυτά κάτι να γίνει, γιατί αυτά σας λέω μέρα μεσημέρι κυκλοφοράνε σαν σκυλιά. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο. Μας άνοιξε τις πύλες της πρώτη πανελλήνια κλαδική έκθεση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα εγγένεια έγιναν πριν από λίγο. Εκεί είναι η συνάδελφος Βάσου Ανουλίδου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας από το εκθεσιακό κέντρο των Κύλων Κοζάνης, όπου όπως πολύ σωστά είπες, διεξάγεται η πρώτη κλαδική έκθεση και ταυτοχρόνως το συνέδριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
και προϊόντων αυτών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι τριήμερη έκθεση και το συνέδριο παράλληλα 19, 20 και 21 Οκτωβρίου με ένα πλήθος δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, αλλά κυρίως εισηγήσεων από εξαίρετους ομιλητές που έχουν έρθει από διάφορα σημεία της χώρας και θα αναπτύξουν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Πριν από λίγο τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου, παρουσία φορέων των βασικών διοργανωτών, να πούμε, που είναι το Επιμελητήριο Κοζάνης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης δια των εκπροσώπων τους. Και γίνεται υπό την αιγίδα, να πούμε, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και το λέω αυτό διότι την κορδέλα των Εγγενείων έκοψε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγο, μάλιστα, ολοκλήρωσε και την ομιλία της, γιατί αμέσως μετά την κορδέλα έγινε μια μήνυ ξενάγηση, έχει αλλάξει λίγο εδώ το πρόγραμμα. Ναι. Τώρα διεξάγονται οι ομιλίες από τους βασικούς διοργανωτές. Η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, λοιπόν, στον χαιρετισμό της ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για δυναμικές καλλιέργειες, για πρωτοπόρες καλλιέργειες όσον αφορά τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, που μπορούν να δώσουν μια όθηση και στην τοπική οικονομία αλλά και στην εθνική μας οικονομία. Μίλησε για ένα πολύ δυναμικό κλάδο. Συνεχάρη μάλιστα τους διοργανωτές και υπογράμμισε πολύ χαρακτηριστικά ότι θα στηρίξουν από πλευράς κυβέρνησης και αρμόδιου Υπουργείου φυσικά την οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται και πρωτοβουλία όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Και είναι θετικό το γεγονός, όπως σημείωσε, ότι υπάρχει νέος κόσμος και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που έχει τόση βαρύτητα στην καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και τα πάει περίφημα. Να πούμε ότι εμπνευστής της όλης ιδέας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ήταν ο βουλευτής, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος δίνει και το παρόν του εδώ. Θα ακολουθήσουν, όπως ανέφερα Κατερίνα Μαρκοπούλου, πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μάλιστα, σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα που αφορούσε στις χρήσεις των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και των προϊόντων. Εξαίρετοι ομιλητές πραγματικά, καθηγητές πανεπιστημίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φαρμακοποιοί και διάφοροι άλλοι επιστήμονες ανέλησαν τις χρήσεις των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών. Να πούμε η έκθεση ότι θα λειτουργεί όλο το υπόλοιπο μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Έτσι ακριβώς, και με παράλληλες εκδηλώσεις, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή βεβαίως συλλόγων της περιοχής μας, όπου θα μαγειρεύουν τα απογεύματα εδώ στο Εκθεσιακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, περιμένοντας βεβαίως τους Δυτικομακεδόνες να απολαύσουν διάφορα εδέσματα και με την χρήση αρωματικών φυτών. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, θεωρώ. Έτσι, τουλάχιστον όπως την καταγράψαμε εμείς στη τηλεόραση του ΦΛΑΣ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετοχή, πρώτη μέρα συμμετοχή έχουμε. Συμμετοχή από επισκέπτες βέβαια. Η συμμετοχή σήμερα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη, αν θέλεις υπό την έννοια ότι ήταν τα εγγένεια. Από αύριο λοιπόν όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να έρχονται εδώ σε εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και να βλέπουν από κοντά, να περιγούνται στα 34 περίπτερα, να σου πω, που υπάρχουν εδώ, καλές τα περίπτερα με επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των αρωματικών φυτών, όχι μόνο από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Από όλη την Ελλάδα. Βεβαίως έχω σημειώσει κάποιες περιοχές από Αθήνα, από την πρωτεύουσα, από τη πρωτεύουσα, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννενα, από τη Γουμένιστα, από διάφορες περιοχές με ανθρώπους που έχουν να δείξουν τη δουλειά τους πάνω σε αυτό το κλάδο. Και να πούμε ότι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πανελλαδικά η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι πρώτη στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις τριήμερες εργασίες τόσο του συνεδρίου αλλά και την έκθεση, την πανελλήνη έκθεση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, αύριο θα έχουμε εικόνα και αναλυτικά τις απόψεις και τις θέσεις τόσο των επισκεπτών όσο και των συμμετεχόντων σε αυτή την έκθεση. Αν θέλεις να προσθέσω, Κατερίνα, η έκθεση θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Πολλές ώρες. Είναι ελεύθερη για μαθητές και φοιτητές. Ο καιρός θα είναι καλός, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα όλοι να επισκεφθούν αυτή την εξαιρετική πραγματικά έκθεση. Εμείς, Βάσο, να σας αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Λεπτομέρειες και εικόνα αύριο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σου νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στη συγκομιδή του Κρόκου που ξεκίνησε σιγά σιγά στα χωράφια της Κοζάνης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών, Νίκο Πατσούρα, τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε αύξηση στον αριθμό καλλιεργητών. Ενώ μεγάλος στόχος του συνεταιρισμού είναι πλέον η προώθηση των εξαγωγών στην αγορά της Κίνας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε σιγά σιγά η συγκομιδή του Κρόκου στην Κοζάνη, ενώ μέσα σε μια εβδομάδα αναμένεται να κορυφωθεί η όλη διαδικασία στα χωράφια της περιοχής. Ωστόσο, σε αυτό που ευελπιστούν οι παραγωγοί είναι να βρέξει, καθώς το μοναδικό αυτό λουλούδι που αποτελεί το χρυσάφι της κοζανίτικης γης χρειάζεται νερό. Ήδη άρχισε σιγά σιγά τη λαλιλά να ξεκινάει. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα το πολύ θα αρχίσει και η φούρια, στην πλήρη παραγωγή εννοώ. Όσον αφορά για την παραγωγή φέτος, πώς είμαστε? Δεν έχει βρέξει, έχει ξηρασία. Βέβαια, ποιοτικά θα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα έχει και πολλές λάσπες και τέτοια για να παιδευόμαστε. Αλλά θέλαμε μια βροχή να ρίξει για να μπορέσουμε, ας πούμε, και ο Κρόκος, ας πούμε, να αποτιστεί καλύτερα και να βγει πιο νωρίς. Γιατί τώρα θα μας καθυστερήσει πιο πίσω. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αν ρίξει μια βροχή, μου είπατε. Ναι, βέβαια. Ναι. Να βγει πιο νωρίς, γιατί έτσι τώρα θα βγαίνει σιγά-σιγά. Οπότε, αν είναι να το κάνεις 15 μέρες, μπορεί να το κάνεις και 25 μετά. Άρα, δηλαδή, πότε βλέπετε ότι θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή? Κατά τις 10 Νοεμβρίου πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Νίκος Πατσιούρας, τόνισε στον Φλάς ότι όλο και περισσότεροι νέοι παραγωγοί έρχονται στον συνεταιρισμό. Ενώ τα τελευταία 5 χρόνια τα καλλιεργούμενα στρέμματα αυξήθηκαν κατά 2.000. Μάλιστα, λίγο πριν το Δεκέμβρη, αναμένεται και η πολυπόθητη άδεια για την εξαγωγή του κρόκου στην μεγάλη αγορά της Κίνας. Βλέπουμε έτσι αυτό που λέμε περισσότερους παραγωγούς να έρχονται στον συνεταιρισμό. Ναι, βέβαια. Βλέπουμε τώρα και ειδικά αυτό που χαροποιεί το συνεταιρισμό είναι ότι έρχονται νέοι άνθρωποι που ασχολούνται, παιδιά που έχουν βγάλει πανεπιστήμια και με η ανεργία αυτή τους κάνει να μπουν στην παραγωγή του κρόκου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε διαφορά, ας πούμε, στα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, αν λάβετε υπόψη ότι πριν από 5 χρόνια, παράδειγμα, ήταν 3.000 στρέμματα, τώρα είναι γύρω στα 5.000 στρέμματα. Οπότε γύρω στα 2.000 στρέμματα έχουν ανέβει. Γύρω στους 200 παραγωγούς καινούργιοι μπήκαν. 200 καινούργιοι παραγωγοί τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι, στα τελευταία χρόνια. Και μπορώ να πω και περισσότερο. Τώρα 200, μπορεί και 300, ας πούμε. Δεν έχω έτσι επίσημα στοιχεία. Ναι, ναι. Αυτό την τελευταία πενταετία μου είπατε. Ναι, βέβαια, ναι. Τώρα, όσον αφορά για, επειδή είναι εξαγώγημο προϊόν ο κρόκος, πού βλέπουμε να πηγαίνει φέτος ο κρόκος, σε ποιες αγορές? Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε σε όλο τον κόσμο, βέβαια, αλλά μην ξεχνάτε ότι δίνουμε και ένα 60% χύμα σε εμπόρους. Αυτό πάμε να αποφύγουμε, έτσι να πάει όλο συσκευασμένο, για να παίρνει και ο παραγωγός έτσι πιο υψηλή τιμή, να πίνει το κέρδος του συσκευασμένου στον παραγωγό. Τώρα κάνουμε μία με τους Κινέζους, έρχονται εδώ για την περιβόητη άδεια που παιδευόμαστε εδώ και 3 χρόνια. Ευτυχώς έρχονται τώρα 30 μέχρι τις 4 του μηνός για έλεγχο, το Υπουργείο δηλαδή του Κινέζικου μαζί με το δικό μας. Έρχονται εδώ για να μας ελέγξουν την παραγωγή και γενικότερα την συγκομιδή, την τυποποίηση όλα, για να μπορέσουμε έτσι σε ένα μήνα το πουλί να πάρουμε την άδεια για να μπορέσουμε να εξάγουμε στην Κίνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά και το προϊόν το γνωρίζουν, δεν είναι κάτι που πάσα να το γνωρίσουν τώρα. Το παίρνω στα φαρμακεία, το παίρνω σαν στην υγεία τους και όχι σαν φαγητό. Αυτή η άδεια είναι από το Υπουργείο που πρέπει να δοθεί, το ελληνικό? Υπουργείο της Κίνας, όχι από της Κίνας. Από το Υπουργείο της Κίνας. Αν δηλαδή πάρουμε την άδεια, πάρετε την άδεια, μιλάμε πλέον για μια πολύ μεγάλη αγορά που... Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και πάει όλο συσκευασμένο. Και έχει ζήτηση. Εκεί πέρα είναι ποιοτικός ο ελληνικός κρόκος, ο δικός μας. Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλές κινέζικες εταιρείες, αλλά εμείς έχουμε ήδη αντιπρόσωπο εκεί που έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε είναι έτοιμος εκεί για να μπορεί να παραγγείλει. Έχει, το διαφημίζει εδώ και 2 χρόνια. Έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις εκεί και γραφεία σε πόλεις. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, αν πάρουμε την άδεια, να μπορέσουμε να εξάγουμε. Θα είναι η χρονιά μας, πιστεύω, το 19. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Αυτή την άδεια από το Υπουργείο Κίνας, από την Κίνα, από το αρμόδιο Υπουργείο, πότε βλέπετε να τη λαμβάνετε? Αν έρθω τώρα, όπως σας είπα, 31 μέχρι τις 4 του μηνός, πιστεύουμε μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, από ό,τι έχουμε παράδειγμα από άλλα προϊόντα, να την πάρουμε. Λίγο πριν το Δεκέμβρη, δηλαδή, αν το λέω σωστό.
Να παραμείνουμε στο πρωτογενή τομέα. Η μερίδα με θέμα το κρασί που παράγεται στη Γρεβενιώτικη Γη θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο χωριό Τρίκομο των Γρεβενών. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν πολλοί εισηγητές για την αμπελουργία και τον ίνο, ενώ στόχος των διοργανωτών είναι η ανάδειξη όχι μόνο του μοναδικού αυτού προϊόντος, αλλά και της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ενημερωτική ημερίδα για τα κρασιά της Γρεβενιώτικης Γης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στο χωριό Τρίκομο των Γρεβενών. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των αμπελιών και του ίνου, καθώς σύμφωνα με τους διοργανωτές, η παρασκευή κρασιού δεν αποτελεί μόνο μια παραγωγική δράση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενημερωτική εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Απανταχού Τρικομιωτών. Καταρχήν οφείλουμε να ομολογήσουμε και να πούμε ότι στα πλαίσια των δράσεών της και των δραστηριοτήτων της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κάνει μια εξαίρετη προσπάθεια να αναδείξει μια πτυχή πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τα Γρεβενά. Τα Γρεβενά έχουν μια ιδιαιτερότητα και μια ομορφιά που λέγεται το κρασί των Γρεβενών, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τρίκομου, που είναι ένα ορεινό κομμάτι. Υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι καλλιεργούν το αμπέλι εδώ και πολλά χρόνια, τονίζοντας ότι κάτι το οποίο στην Ευρώπη πλέον έχει γίνει ένας εξαιρετικός θεσμός, τα κρασιά των βουνών, με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Φαίνεται πλέον ότι ορίμασε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε και στο Τρίκομο και στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, που θεωρητικά είναι ένα ορεινό κομμάτι της ελληνικής γης, όπου θα μπορούσαν να αναδειχθούν τα κρασιά. Τα κρασιά τα οποία τα παράγουν οι καλλιεργητές, αλλά είναι καιρός πλέον να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία μπορούν να αναδείξουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που έγινε στο παρελθόν με το αντίστοιχο μανιτάρι. Παλιότερα κανείς δεν ήξερε το μανιτάρι. Σήμερα τα Γρεβενά θεωρούνται οι πόλεις του μανιταριού. Γιατί όχι αύριο να μην είναι και η πόλη του κρασιού. Άρα λοιπόν ο πρωτογενής τομέας υπάρχει, η πρώτη ύλη υπάρχει. Η περιφέρεια συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια με το να κάνει μια ημερίδα η οποία θα γίνει Σάββατο στο Τρίκομο Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο, στις 5 ώρα το απόγευμα. Είναι προσκεκλημένοι όλοι οι Γρεβενιώτες και όχι μόνο. Θα γίνει μια συζήτηση με ειδικούς που ο καθένας από τους εισηγητές θα μιλήσει από τη δική του πλευρά. Βασικά θα αναλυθούν βασικές αρχές πώς οι αμπελουργοί καλλιεργητές μπορούν να, μέσα από την αγροσυνέργεια και από την αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία, όλοι μαζί να δουλέψουν σαν ένας. Οπότε θα υπάρχει το καλό ή η καλή πρακτική από τον Ινοποιητικό Συνεταιρισμό Καρδίτσας, όπου εκεί ήταν οι αντίστοιχοι καλλιεργητές, αλλά σε μια δεδομένη στιγμή όμως κατάφεραν να συγκεντρωθούν, να συνενωθούν, να κάνουν τον συνεταιρισμό και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και οι γεωπόνοι, οι οποίοι θα μιλήσουν και για καλλιεργητικές φροντίδες. Θα υπάρξει μια εισήγηση η οποία θα μιλήσει για την καλή πρακτική στην Άλμπα Ιταλίας και για τον ενοτουρισμό, ταυτόχρονα δηλαδή με τις άλλες πτυχές που έχουν τα Γρεβενά, όπως είναι η πολιτιστική παρακαταθήκη, υπάρχει ένα υπέροχο μουσείο παλαιοντολογικής σημασίας, υπάρχει ο ορεινός όγκος της Πίνδου, υπάρχουν τα αμπέλια. Άρα λοιπόν η περιοχή έχει όλους τους σπόρους που μπορεί να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είναι τουριστικά. Και ταυτόχρονα όλο αυτό θα συνδυαστεί και με έναν γιατρό, ο οποίος θα αναλύσει τα ωφέλη του κρασιού. Αυτό θα είναι ο βασικός πυρήνας της ημερίδας του συνεδρίου και κατά συνέπεια μετά θα γίνουν και δοκιμαστικές γευστικές και θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη συζήτηση και από τους ίδιους τους αμπελουργούς, οι οποίοι θα έχουν να θέσουν μια σειρά ερωτήματα, αλλά και από τους υπεύθυνους, πιστεύω, της περιφέρειας που θα είναι εκεί πέρα και του Δήμου, να ακούσουν όλες αυτές τις προτάσεις, τις συζητήσεις που θα γίνουν. Τώρα, τι ερωτήματα θα επακολουθήσουν, αυτό θα το διαπιστώσουμε εκεί από τους συμμετέχοντες. Πολλαπλές δράσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Εταιρείας Τουρισμού. Το ρεπορτάζ είναι της Κυριακής Νιάνιου. Μία σειρά από σημαντικές δράσεις έχει δρομολογήσει η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από τις οποίες θα προβληθεί η περιοχή της Καστοριάς και όχι μόνο. Βέβαια, οι ενέργειες που θα γίνουν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού, Θεοφύλακτος Ζιμπίδης, στην προκειμένη περίπτωση θα αφορούν τον χειμερινό τουρισμό. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Καστοριά αποτελεί χειμερινό τουριστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες που κατεφθάνουν στην περιοχή από διάφορα σημεία της χώρας, αλλά ακόμη και το εξωτερικό. Η Εταιρεία Τουρισμού έχει μπει στη διαδικασία να κάνει κάποιες σημαντικές δράσεις όσον αφορά την προβολή της περιοχής μας.
Το προηγούμενο διάστημα ο στόχος της εταιρείας τουρισμού ήταν να βγάλουμε ένα τηλεοπτικά σπότ, αλλά και το υλικό που έχουμε, το έντυπο, να το εμπλουτίσουμε με νέες περιοχές, οι οποίες θέλουμε να προβάλλουμε στην περιφέρειά μας. Και όλα αυτά έγιναν βάσει την τουριστική μελέτη, η οποία κατέθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανάφερε συγκεκριμένους άξονες που μπορούν να προωθήσουν την περιοχή μας. Έχουμε φτάσει γύρω στο 90% πλήρωση των τηλεοπτικών σποτ και βέβαια τώρα ξεκινάμε το επόμενο διάστημα για τους δύο τελευταίους μήνες, στοχεύοντας τον χειμερινό τουρισμό για την περιοχή μας στην Αθήνα, στο μεγάλο κέντρο της Ελλάδος, όπου εκεί πέρα σε 5 τηλεοπτικά μέσα προβάλλουμε την περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση του τουριστική στην περιοχή της περιφέρειας της Μακεδονίας και επιπλέον στοχεύουμε σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία πλέον με το κέντρο της Αθήνας και με τους τουριστικούς πράκτορες. Στο αμέσως επόμενο διάστημα και αμέσως μετά τη φιλοξένεια έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση όπου θα έρθουν τουριστικοί πράκτορες 7 από διάφορα κράτη που θα συμμετέχουν στη φιλοξένεια. Θα τους φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας, όπου και εκεί πέρα θα γίνει στοχευμένη προβολή για κάθε περιφερειακή ενότητα. Για την περιοχή της Καστοριάς έχουμε επιλέξει τα αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησίες. Όπως για την περιοχή των Γρεβενών, την φύση και το υδάτινο στοιχείο, το οποίο είναι και στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά έχουμε ενσωματώσει και τα Καρασιά, και στην περιοχή της Κοζάνης τα αρχοντικά. Άλλη μια πολύ σημαντική δράση, η οποία θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι ότι ετοιμάζεται ένα τηλεοπτικό σπότ για τα υπέροχα κρασιά της περιοχής μας, όπου η γαστρονομία με την τουριστική ανάπτυξη πλέον έχει διασυνδεθεί και στοχεύουμε πάρα πολύ στα τοπικά προϊόντα μας για την τουριστική ανάπτυξη. Οι δράσεις ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Στο παιχνίδι της προβολής μπαίνει και το επιμελητήριο Καστοριάς με τις θρησκευτικές διαδρομές. Με όλα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις μεγάλες συνεργασίες που έχουμε κάνει με τα επιμελητήρια, που στοχεύουμε τώρα και στην ανάπτυξη, όπως επίσης έχουμε με το επιμελητήριο Καστοριάς που έχουμε ξεκινήσει τη θρησκευτική αυτήν δράση. Θα την ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη δράση επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένα νέους τρόπους προβολής, που είναι τα QR code, θα βγάλουμε συγκεκριμένα καρτελάκια, τα οποία σε κάθε έκθεση που θα πηγαίνουμε θα δίνουμε, έτσι ώστε επισκέπτης να σκανάρουν το συγκεκριμένο κωδικό, να μπαίνει και να επισκέπτεται τη συγκεκριμένη διαδρομή, θρησκευτική διαδρομή που έχουμε επιλέξει για την Καστοριά. Η εταιρεία τουρισμού συμμετέχει και σε 3 προγράμματα του LEADER, τα οποία και αυτά θα συμβάλλουν, σύμφωνα με τον κύριο Ζιμπίδη, στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή της εταιρείας τουρισμού σε 3 προγράμματα και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες όσον αφορά το LEADER. Η εταιρεία τουρισμού είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένη στην πρότασή της. Είναι να βάλουμε τεστ πληροφόρησης, τα οποία θα βοηθήσουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, έτσι ώστε όταν θα έρχεται κάποιος επισκέπτης θα έχει την άμεση πληροφόρηση τόσο των σημείων, τόσο των τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων. Ο ίδιος ωστόσο ζητά και την άμεση συνεργασία των μελών της νέας διοίκησης του Συλλόγου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αλλά και γενικότερα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να βάλουν όλοι μαζί τις βάσεις, έτσι ώστε να υπάρξει η τουριστική ανάπτυξη. Και βέβαια θέλουμε και επιδιώκουμε και την συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους, τους καταστηματάρχες της εστίασης, έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί μας. Όσον αφορά την περιοχή της Καστοριάς και προσωπώντας την εταιρεία τουρισμού για την περιοχή της Καστοριάς, η πρότασή μου προς αυτούς τους ανθρώπους, όπως και να τους δώσω συγχαρητήρια για το καινούργιο Δέλτα Σίγμα το οποίο έχουν εκλέξει πρόσφατα, είναι ότι ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους να βγάλουν οι ίδιοι τα καταστήματα, τις λίστες τους, μια ενιαία τιμή για τους ανθρώπους αυτούς, και όταν φέρουμε εμείς κάποιον είτε τουριστικό πράκτορα είτε κάποιον δημοσιογράφο να συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε οι ίδιοι να επιλέγουν την τοποθεσία που θα επισκεφθεί και το τι θα προβάλλουν σαν προϊόντα της περιοχής μας. Αυτό είναι η συνεργασία. Όταν υπάρχει μια σχέση συνεργασίας, αυτή είναι η σωστή βάση. Θα πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς το δικαίωμα τόσο να σχεδιάζουν, αλλά και να συνεργάζονται μαζί μας. Η εταιρεία τουρισμού αυτό θα επιδιώξει σε κάθε περιφερειακή ενότητα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε συγκεκριμένες βάσεις σταθερές, έτσι ώστε να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη όλοι μαζί. Αν δεν συνεργαστούμε, πιστεύω δεν θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή των Γρεβενών. Να δούμε το σχετικό βίντεο.
Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή των Γρεβενών από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Όπκια Γρεβενών δύο ημεδαποί, ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών και μία γυναίκα 41 ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των Ανωτέρων σε περιοχή των Γρεβενών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,86 γραμμάρια κάναβης, ένας μεταλλικός τρίφτης και ένα σπρέι πιπεριού, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί όπλων. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην κυρία Εισαγγελέα, πλημελωδικό Γρεβενών. Να περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις τώρα. Πλήρης αγωνιστική δράση περιλαμβάνεται στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Δυτικής Μακεδονίας για το Σαββατοκύριακο. Το ρεπορτάζ με το αναλυτικό πρόγραμμα μας δίνει ο Γιώργος Κατσίκας. Στην τρίτη εθνική, αμφίροπες μάχες, επικίνδυνες αποστολές για τις δυτικομακεδονικές ομάδες. Στον δεύτερο όμιλο, εντυπωσιακή είναι η εκκίνηση του πρωτάρι μιλητέα στην τρίτη εθνική, παρότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Μεγαλύτερο επίτευγμα από τους 4 κερδισμένους πόντους στις 3 πρώτες αγωνιστικές είναι η καθολική αναγνώριση. Η υπόκληση ουδέτερων και ο σεβασμός που κερδίζει από όλους για το ποδόσφαιρο που παίζει, ιδίως μέσα στην έδρα του. Η έλλειψη πίεσης είναι στα μεγάλα του για τους νεοφώτιστους. Με το ίδιο ποδοσφαιρικό θράσος και άγνοια κινδύνου θα αγωνιστεί η Μελίτη και μέσα στην Τρίγλια κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί και αυτή να είναι νεοφώτιση στην κατηγορία αλλά έχει κάνει φανταστική εκκίνηση με πολύ καλές εμφανίσεις έως τώρα. Ατυχία και αστοχία στέρισαν από τον Ερμή τη νίκη και τον διπλό στο προηγούμενο του παιχνίδι μέσα στον Ολυμπιακό Κιμήνων, το οποίο έριξε ισόπαλο. Την Κυριακή, ο Ερμής φιλοξενεί στην έδρα του μια παραδοσιακή δύναμη της Θεσσαλονίκης. Ο Αγροτικός Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά και είναι στο χέρι των Φλωρινιωτών, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, να μην επιτρέψουν τον Αστέρα να αναστηθεί. Στον τρίτο όμιλο, εμφανής αλλά και δικαιολογημένη, είναι η ικανοποίηση στις τάξεις του Μακεδονικού Φούφα μετά την νίκη κόντρα στο Θεσπρωτό. Αποτέλεσμα σημαντικό εν ώψη της συνέχειας, αφού εκτός από το βαθμολογικό όφελος δίνει και ψυχολογικό. Μέσα στη φλωριάδα των αρκετών προβλημάτων, οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Σαμαρά θα κυνηγήσουν νέο τρίποντο για να αναρριχηθούν στον βαθμολογικό πίνακα. Επικίνδυνη αποστολή μέσα στον Τηλικράτη έχει ο Μακεδονικός Σιάτστας. Η ομάδα της Λευκάδας παρουσιάζεται και φέτος πολύ ισχυρή με πρωταγωνιστικούς στόχους. Πρόκειται για ένα δύσκολο μάτς από το οποίο ο Μακεδονικός θα επιχειρήσει να φύγει με βαθμό ή βαθμούς ώστε να ανέβει βαθμολογικά. Επιστροφή στις νίκες είναι το ζητούμενο στο Μέγα Αλέξανδρο Καλυθέας μετά την ήττα μέσα στον Αφακτιακό. Οι Καστοριανοί υποδέχονται στην έδρα τους τον θρίαμβο Σερβιανών και θα επιδιώξουν το τρίποντο που θα τους κρατήσει ψηλά. Μετά το προγραμματισμένο τους ρεπό, τα Γρεβενά Αεράτα μπαίνουν και πάλι στα βαθιά, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την επικίνδυνη Λευκύμη. Οι νεοφώτιστοι Γρεβενιώτες, που είναι χωρίς βαθμό ακόμα, γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ταξιδεύουν κέρκυρα να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και ό,τι βγει. Να δούμε το πρόγραμμα στον δεύτερο όμιλο, τέταρτη αγωνιστική, Άρης Παλαιοχωρίου ΠΑΟ Κουφαλίων, Αρμοπός Αριδέας Βέρεια, Λαγκαδάς Ολυμπιακός Κιμήνων, Τρίγλια Μιλητέας Μελίτης, Ερμής Αμιντέου Αγροτικός Αστέρας, Μακεδονικός Εδεσαϊκός, Νίκη Αγκαθιάς Γενιτσά. Στον τρίτο όμιλο, Φλωριάδα Μακεδονικός Φούφας, Θεσπρωτός Αχιέρων Καναλακίου, Λευκύμη Γρεβενά Αεράτα, Τηλικράτης Λευκάδας Μακεδονικός Σιάτστας, Χρόνος Αργυράδων Σούλη Παραμυθιάς, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, Θρίαμβος Σερβιανών, Ρεπό ο Ναυπακτιακός. Στην Εύσκο Ζάνης φουλ δράση στα γήπεδα του νομού. Φτάνουμε αισίως στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας και στην πέμπτη αγωνιστική στην Β κατηγορία. Δεύτερη στροφή αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και στην τρίτη κατηγορία, όπου οι ομάδες στην πρεμιέρα πρόσφεραν απλόχερα γκολ στους φιλάθλους που παρακολούθησαν τις αναμετρήσεις. Σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς θα κινηθεί λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο ο νομός Κοζάνης. Μεγάλα και αμφίροπα παιχνίδια θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των φιλάθρων που θα τα παρακολουθήσουν στο κόκκινο. Ας ευχηθούμε να δούμε μόνο θέαμα και γκολ, αποφεύγοντας τις εντάσεις και κυρίως τους σοβαρούς τραυματισμούς. Να δούμε το συνολικό πρόγραμμα.
Στην Α κατηγορία, έκτη αγωνιστική, Ατρόμητος Πτολεμαϊδας ΑΕΠ Καραγιαννίων, Τιτάν Σερβίων Ακαδημία Βοίου, Γαλατινή ΑΟΚ Ρόκου, Μακεδονικός Κοζάνης Κοζάνη, Εθνικός Βατερού Μέγας Αλέξανδρος Καραπιής, ΠΑΟ Κύρων Ακαδημία Ρακή Πτολεμαϊδας, Κένταφρος Πρωτοχωρίου ΑΕΚ Κοζάνης. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, πέμπτη αγωνιστική, Αλιάκ Πολυνιανής Ερμής Μεταναρεύματος, Πρόοδος Μεταξά Απόλλων Αυλών, Μάψα Αγίας Παρασκευής Άνω Κόμη, ΑΕΚ Κρανιδίων Αστραπή Κλήτου, Αναγέννηση Λιβαδερού Βελβεντό, ΕΑΣ Μικροβάλτου Κερανός Πετρανών. Στον δεύτερο όμιλο, ΑΕΚ Καλαμιάς Πρόοδος Κομνηνών, ΑΕΚ Περδίκα Δόξα Μικροκάστρου, Βέρμπιο Καργιοχωρίου Ελπίδες ΑΕΚ, Ακαδημία Εορδαϊκός Δαναϊκός Κοζάνης, Βυζαντινός Αετός Ακρίτες Κοζάνης, Μέχας Αλέκδανος Άρδασας Δόξα Βερμίου Πύργων, Ρεπό η Δάφνη Πολυμήλου. Στην τρίτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, δράση του Τηλίου ΑΕΚ και Σαριά Κήπου Σπάρτου, Αναγέννηση Αργύρου Ηρακλής Δρεπάνου, Αναγέννηση Εράτηρας Μέγας Αλέξανδρος Λευκοβηγής, Κοζάνη 2004, Πόντι Μεσοβούνου. Στις όμορες ΕΠΣ, στα γήπεδα θα βρεθούν οι ομάδες στην Καστοριά, στην Φλόρινα και στα Γρεβενά. Δυνατές αναμετρήσεις. Έκτη αγωνιστική σε Καστοριά και Φλόρινα, τρίτη στροφή στα Γρεβενά. Όσο οι αγωνιστικές περνάνε και οι ομάδες αρχίζουν να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, τόσο και το ενδιαφέρον των φιλάθλων ανεβαίνει. Να δούμε αναλυτικά το μενού στους τρεις νόμους. Στην ΕΠΣ Γρεβενών, τρίτη αγωνιστική, στον πρώτο όμιλο, Κοκκινιά Αμυγδαλιά, ΑΕ Ποντίον, Άρης Μιλιάς, Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης, Πυρσός, Κεραυνός Μεγάρου και Βοτός. Στον δεύτερο όμιλο, Κνίδη ΠΑΟ Τριφυλιακός, Σιρήνα Δήμητρα, Παλιουριά Νεοχώρη, Καμβουνιακός Δεσκάτης, Άρης Καρπερού. Στην ΕΠΣ Καστοριάς, έκτη αγωνιστική, Κρόνος Πεντάβρισος, ΑΟ Κάστορ Δόξα Μελοκήπων, Αστραπή Μεσοποταμίας, Δόξα Κορισσού, Γράμμος Μαυροχωρίου, ΑΕ Βιτσίου, Παναργιακός Νταϊλάκη, ΑΕ Γραμμοχωρίων Ηρακλής Πολυκάρπης, Ρεπό, η Ομόνια Βογατσικού. Στην ΕΠΣ Φλόρινας, έκτη αγωνιστική, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα, Ηρακλής Αρμενοχωρίου, Διαγόρας Βαρικού, Ελλάς Άνω Καλλινίκης, Ακρίτας Αχλάδας, ΠΑΣ Φλόρινας, ΕΑΣ Αμοχωρίου, Άρης Λόφων, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Ατρόμητος Συνταριάς, Ρεπό, η Θύελλα Φιλότα. Να έρθουμε και στην ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών της Καστοριάς, μας ενημερώνει η Κυριακή Νιάνιου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περίοδου για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Καστοριάς, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, το οποίο ανήλθε φέτος. Ο Χρήστος Καλύβας και οι αθλήτριές του, παλιές και καινούργιες, δούλεψαν πολύ σκληρά όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να παρουσιαστούν πανέτοιμοι στην ανώτερη κατηγορία. Η προετοιμασία κύλησε αρκετά καλά. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε στις 20 Αυγούστου. Την πρώτη εβδομάδα με μονές προπονήσεις, τη δεύτερη εβδομάδα με διπλές προπονήσεις πρωί και απόγευμα. Από την προσπάθεια των κοριτσιών είμαι όχι αρκετά ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Παίξαμε προχθές ένα πολύ δυνατό φιλικό με τις Νεφέλες. Τα κορίτσια έδειξαν έτοιμες να ανταποκριθούν. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η προετοιμασία. Όπως αναμενόταν εξάλλου, Μαρία. Σίγουρα, ήταν αναμενόμενο, απλά κυρίως αυτό που θα πω ήταν αρκετά δύσκολη για εμάς τις μεγάλες, οι οποίες είχαμε και τις δουλειές και τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Αλλά πιστεύω ότι τα καταφέραμε και ότι θέλω να ελπίζω ότι θα βγει αυτό μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, η Β' Εθνική, στην οποία η ομάδα της Καστοριάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της, είναι τελείως διαφορετική και άγνωστη για τις αθλήτριες αλλά και τον προπονητή, ο οποίος επιδίωξε με διάφορα μέσα να γνωρίσει και τις αντίπαλες ομάδες. Τα πράγματα σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα από πέρσι. Αυτό το δηλώνει και από μόνη της η κατηγορία. Επίσης, ένα αρνητικό είναι ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα από τις ομάδες. Χωρίς να μας πτωεί βέβαια αυτό, προσπάθησα μέσω του ίντερνετ να παρακολουθήσω κάποια βίντεο ή να βρω κάποιες πληροφορίες. Δεν συνέλεξα όσες θα ήθελα, αλλά από το τίποτα κάτι κάναμε.
Σίγουρα η φετινή χρονιά είναι δύσκολη. Έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι πολύ καλό το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε και θεωρώ ότι μπορούμε και στη Β' να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Δύσκολος προβλέπεται ο όμιλος, γιατί έχουμε και μακρινά ταξίδια και ομάδες που, όπως είπε και ο κότς λίγο πριν, δεν τις γνωρίζουμε. Είναι δύσκολος, θεωρώ, ο όμιλος, επειδή έχω ξαναπαίξει Β' εθνική με άλλη ομάδα. Έχω ξαναπαίξει με αρκετές ομάδες από αυτές που έχουμε στον όμιλο, αντίπαλοι. Είναι δύσκολο, θα έλεγα. Είναι χρόνια ομάδες, είναι χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι πιο δυνατά κορμιά, ψηλές, μεγάλες σε ηλικία που παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί εμείς ο μέσος όρος είναι 16,5. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό σαν σύνολο και σαν αποτέλεσμα. Θα δείξει όμως με στον αγωνιστικό χώρο. Στόχος της ομάδος είναι να προσφέρει καλό ποδόσφαιρο και φυσικά να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Γυναίκες έτοιμες για δράση. Θα λέγαμε πως είναι οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Καστοριάς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η αυλαία του οποίου ανοίγει την Κυριακή. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα την οποία τη γνωρίσαμε, παίξαμε μαζί της στο τέλος της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Ναι, θα παίξουμε με τον Κυλκυσιακό, μια ομάδα αρκετά καλή, οργανωμένη. Στην ίδια κατάσταση με εμάς από την άποψη ότι και αυτές είναι η πρώτη τους χρονιά στη Β' Εθνική. Έχουμε μια εικόνα εν μέρη τουλάχιστον για τις νεαρές παίκτριες. Δεν είχαν παίξει οι μεγάλες τους εισαγωγικά, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί εκεί. Θεωρώ ότι αν προσπαθήσουμε και αν παίξουμε όπως παίξαμε στο προχθεσινό φιλικό, πιστεύω ότι η τύχη θα είναι με το μέρος μας και θα προσπάσουμε κάτι καλό. Ξεκινάμε, τη γνωρίζουμε, είναι σχετικό, γιατί δεν είδαμε όλη την ομάδα πέρυσι που τα κορίτσια αγωνίστηκαν απέναντι στον Κυλκυσιακό, γιατί παίζανε οι κορασίδες, όπως και από εμάς και από αυτές. Σίγουρα και αυτές έχουν μεγάλες σε ηλικία που μπορεί να είναι τα δυνατά τους χαρτιά. Θα δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι πολύ αισιόδοξη, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι καλό σαν αποτέλεσμα. Γιατί όχι και την νίκη. Το ταξίδι λοιπόν της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Καστοριάς στην Β' Εθνική ξεκινάει από το Κιλκής κόντρα στον Κιλκυσιακό στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Το παιχνίδι της πρεμιέρας διαιτητεύσει ο διαιτητής Σαφούρης Αρχιρόπουλος Κωνσταντίνος με βοηθούς τους κυρίους Σάκο Μιχάλη και την κυρία Βοιατζή Ευαγγελία. Για οι τρεις είναι από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Σερών. Με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνι Επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνι Επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Παρασκευή 19 έως Κυριακή 21 Οκτωβρίου, πρώτη Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση και Συνέδριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και Προϊόντων Αυτών στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης. Διοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΕΒΕ Κοζάνης και Δήμος Κοζάνης. Ανάγκη για εξέλιξη, ανάγκη για καινοτομία. Επισκεφτείτε την. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα. Heart beats.
colors and promises. How to be brave? How can I love when I